Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είναι με πόνο ψυχής που φτιάχνω αυτό το βίντεο. Μη Θεκλά Πετρίδου. Αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, πατήστε το κουμπί για εγγραφή, το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσει. Αν σας αρέσουν τα βίντεο, πατήστε like, μοιραστείτε με τους φίλους σας, ώστε περισσότεροι άνθρωποι να έρθουν σε επαφή με την ψυχοεκπαίδευση και με μια ψυχολογική ματιά της ζωής. Λοιπόν, εδώ και ένα μήνα περίπου... συνομιλώ με μια κοπέλα α, στο Messenger. Θα σας διαβάσω μεγάλο μέρος της συνομιλίας μας... και θέλω να συζητήσουμε έτσι πολύ σοβαρά δύο θέματα. Το ένα το θέμα είναι... για την ευθύνη που έχουμε ως κοινωνία απέναντι στα παιδιά που κακοποιούνται στις οικογένειές τους και η κακοποίηση έχει πολλές μορφές και η πιο δύσκολη να αντιμετωπιστεί είναι η ψυχολογική αδιόρατη κακοποίηση την ευθύνη που έχουμε ως πολιτεία και ως κοινωνία πολιτών να ξεμπροστιάζουμε ανθρώπους οι οποίοι ε, είτε λένε ότι κατέχουν μια ιδιότητα που δεν κατέχουν είτε ηθικά καταπατούν τις αρχές του λειτουργήματος που ήδη θεωρούν επάγγελμα και το τρίτο κομμάτι είναι πόσο ο καθένας από μας ξεχωριστά μπορεί να βρει μια άκρη μέσα από τον εσωτερικό του Γολγοθά. Θυμώνω πάρα πολύ, πάρα πολύ με την κατάχρηση εξουσίας θυμώνω πάρα πολύ με την εκμετάλλευση ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται σε ευάλωτη θέση είτε λόγω ηλικία είτε ψυχολογική ηθίκη. Μου γράφει το κοριτσάκι αυτό. Θέκλα μου, καλησπέρα. Αρχικά να σου πω ότι σε θαυμάζω πολύ ω ψυχολόγο αλλά και ω άνθρωπο. Ευχαριστώ, κορί Έχω μαγκώσει με τα πολλά που έχω μέσα μου που δυσκολεύομαι να συντάξω πρόταση. Μου βγαίνουν μόνο σκορπισμένε λέξεις και ένα δυναιατό ουρλιαχτό. Πολλέ φορέ σε ακούω, πολύ καιρό μέχρι τώρα. Είμαι 35 ετών. Είμαι το πρώτο παιδί τη οικογένεια. Μεγάλωσα σε κακοποιητικό περιβάλλον. Ο πατέρα μου, και γράφει το πατέρας με το τέρα με κεφαλαία, χτυπούσε τη μαμά μου. Έριχνε πράγματα. Και εμένα με έδερνε ένα άνθρωπο με πολύ θυμό, παθολογικά ζηλιάρη. Στα 18 μου με απείλησε με μαχαίρι γιατί ύψωσα τη φωνή μου. Πέρασαν χρόνια και ακόμα δυσκολεύομαι που τα γράφω. Θεέ μου είναι τόσα πολλά θέκλα μου. Τη μάνα μου την απειλούσε ο πατέρα μου ώστε να συνευρίσκεται σεξουαλικά με ένα φίλο του με παρουσία δική του. Δηλαδή να κάνουν τρίο. Εδώ οι ανομαλίες που λέγαμε. Ότι σε ένα ζευγάρι μονογαμικό σε ένα ζευγάρι που έχουν παντρευτεί και έχουν κάνει οικογένεια δεν χωράει αυτό το πράγμα ούτε και σε ένα ζευγάρι το οποίο είναι μονογαμικό και είναι συμφωνημένο μονογαμικό και δεν έχουν παντρευτεί και δεν έχουν κάνει οικογένεια το έμαθα στα 19 μου μάλλον το αντιλήφθηκα μόνη μου Και το είπα στην αστυνομία αφού αρκετά χρόνια μετά ήμασταν στην αστυνομία για καταθέσεις. Ο λόγος, ο πατέρας έβαλε συνδρομή πορνό στο σπίτι και έβλεπε σε κοινό χώρο την κουζίνα. Έβλεπε από το πρωί μέχρι το βράδυ πόσο δυσκολεύομαι. Έχω ένα σφίξιμο στο στομάχι, λέει το κοριτσάκι. Τη λέω πω 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 όχ, της γράφω. Ευχαριστώ πολύ μου μου απάντησες. Εγώ έκανα μέρες να δω το μήνυμα γιατί ήταν σε ένα από τα πολλά messengers. Αυτή τη συζήτηση την ήθελα πολύ καιρό. Είναι σαν βάλσαμο για την ψυχή μου. Η μαμά μου δεν χώριζε τον πατέρα μου, φοβόταν. Βία στη βία πέρασαν τα χρόνια. Την παρότρινα εγώ να τον χωρίσει γιατί ήταν επικίνδυνο. Εγώ ήμουν 19 τότε και τα αδέρφια μου ήταν μικρότερα. Λέει δηλαδή, τι ηλικίε του, αλλά για σκοπού προφύλαξη των προσωπικών στοιχείων τη κοπέλα δεν τα λέω. Ο πατέρα μου μου φώναζε να του κάνω καφέ και εγώ να του πήγαινα τον καφέ και τον έβλεπα να βλέπει πορνό. Αυτή είναι η σεξουαλική παρενόχληση του πατέρα προς την κόρη. Εγώ άπειρη εντελώ με ένα ρομαντισμό να με διακατέχει ανέκαθεν, έστεινα πόδι αν και το φοβό μου. Κατεβαίνω τα σκαλιά για να του πω τον καφέ, τον είδα, δεν τρέπεσε, του λέω. Η απάντησή του, ε, χαρά στο πράγμα, να δεις φυσιολογικούς εδώ, Δηλαδή να δεις άντρε με πέος Η μαμά δούλευε. Τα αδέρφια μου σχολείο και εγώ σπίτι μόνη μαζί του, κλεισμένη στο δωμάτιό μου και αυτό στον καναπέ να βλέπει πορνό. Φοβόμουν μήπω με πειράξει. Ήμουν σπίτι γιατί ετοίμαζα. ετοιμαζόμουν για σπουδέ. Η μαμά μου μου έλεγε: Αν χωρίσω τον πατέρα σου, αυτό θα σου στερήσει τι σπουδέ σου. Δεν πειράζει, τη έλεγα. Να φύγει να γλιτώσουμε. Την πήρα και πήγαμε ένα πρωί στην αστυνομία. Είπαν πω δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα γιατί δεν είχαν στοιχεία. Μα έδωσαν ένα τηλέφωνο να πάρουμε όταν έχουμε στοιχεία πρόσφατα, για παράδειγμα, μόλι μα δήρει. Και περιμέναμε. Έγινε. Μία μέρα, με μια ασήμαντη αφορμή, αυτό ξέσπασε. γύρισε το τραπεζάκι, έριξε κάτω ότι είχε πάνω το τραπέζι, ποτήρι για πιάτα, τα έριχνε. Τα θρύψαλα από γυαλιά πετάγονταν πάνω μας. Ήταν ένα θηρίο. Έτρεξα στο δωμάτιό μου και πήρα τηλέφωνο στη γραμμή που μας έδωσαν. Αυτός μας κλείδωσε σπίτι και δεν μπορούσαμε να φύγουμε και φοβόμασταν για το χειρότερο. Δεν άνοιγε την πόρτα στην αστυνομία. Όταν τελικά το έκανε, λέει ο αστυνομικός έχετε πρόβλημα εδώ. Το τέρα δηλαδή ο πατέρας μου, είπε όχι πετάχτηκα και είπα δυνατά και σταθερά ναι έχουμε. Το βλέμμα που μου έριξε ο πατέρας μου τόσο άγριο δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Φύγαμε τα παιδιά από το σπίτι, πήρε μαχαίρι και απειλούσε να αυτοκτονήσει. Ήταν στη βεράντα και φώναζε. Πάλευε με τον αστυνομικό και τον έγδαρε. Το έβαλαν χειροπέδες. Τα είδα αυτά όλα. Μόλις τον είδα με τις χειροπέδες έκλαια και ένιωσα κάποιες τύψεις. Ένα κορίτσι 18 χρονών Αχ ψυχή μου, αχ κορίτσι μου, αχ ψυχή μου. Από τον καιρό που ήμουν μικρή, ο πατέρας μου ήταν η αδυναμία μου. Ήταν ο δυνατός μπαμπάς μου που θα με προστάτευε κλπ. Κρεμίστηκαν όλα. Τα έβαλε μαζί μου ο πατέρας μου γιατί πήρα το μέρο της μαμάς. Μου είπε πως γονάτιζε κάτω στη φυλακή και μου έβαζε κατάρες. Με καταριόταν. Όταν βγήκε από τη φυλακή μου τηλεφώνησε. Μου έλεγε με κάθε λεπτομέρεια τι έκαναν στο τρίο αυτός και η μητέρα μου. Δηλαδή μιλάμε για ένα τέρας πραγματικά. Πιο πριν όμως μου τα είχε πει και η μάνα μου. Ο πατέρας μου διεκδικούσε το σπίτι και όλα τα έπιπλα που υπήρχαν μέσα στο σπίτι. Εννοείται έχασα τις σπουδέ μου εγώ. Δεν ήθελα να αφήσω τη μαμά μου και τα μικρότερα αδέρφια μου. Έγινα μια μάνα για τα αδέρφια μου και μια μάνα Φίλη για τη μάνα μου, γονιοποίηση, πλήρη γονιοποίηση του κοριτσιού αυτού. Έγινε και ο άντρα του σπιτιού. Βρήκα δουλειά και συντηρούσα το σπίτι. Ετοίμαζα το μικρότερο παιδί για το σχολείο, έκανα ό,τι έπρεπε να κάνει μια μάνα. Γονιοποίηση. Αυτή είναι η γονιοποίηση. Άχρηστοι γονεί που γονιοποιούνται τα παιδιά του. Και η μάνα άχρηστη, και θα δείτε και στη συνέχεια γιατί. Η μάνα μου έπιασε δουλειά, έπιανε, η μαμά έπιανε δουλειά πρωί σε μια εταιρεία. Εγώ ετοίμαζα το φαγητό για το μεσημέρι. Ο πατέρα μου είχε περιοριστικά μέτρα. Για δύο χρόνια όμω φοβόμουν και νόμιζα πω θα μπω στο σπίτι και θα τον έβρισκα να κάθεται στο καναπέ να παρακολουθεί πορνό. Ένιωθω ότι βρίσκεται πίσω μου. Κοιμόμασταν τα παιδιά μαζί με τη μάνα μου σε ένα δωμάτιο. Οι υπηρεσίε κοινωνική πρόνοια μα έστειλαν σε ψυχολόγο. Ρώτησα την κοπέλα. Ο εντό εισαγωγικών ψυχολόγο αυτό είχε ένα γραφείο σε μια Μητρόπολη και υπηρεσίε κοινωνική ευημερία του έστειλαν εκεί. Έψαξα να βρω τα στοιχεία του ψυχολόγου αυτού στο διαδίκτυο, αν όντω είναι ψυχολόγο, δεν βρήκα τίποτα. Βρήκα κάποια άλλα στοιχεία ότι έχει κάποιε άλλε ιδιότητε, αλλά δεν έχω βρει πουθενά επισήμω ο άνθρωπο αυτό να δηλώνει ιδιότητα ψυχολόγου και να, ή να εμφανίζεται στα κοινωνικά δίχτυα ή οπουδήποτε αλλού και να λέει το όνομά του και δίπλα ψυχολόγος. Δεν ξέρω αν είναι ή όχι. Μπορεί και να μην είναι. Δεν ξέρω. Λέει το γραφείο. Οι υπηρεσίε κοινωνική ευημερία μα έστειλαν σε ψυχολόγο. Εγώ δεν πήγα, γιατί ήταν άνδρα ο ψυχολόγο. Η ζωή συνέχιζε με δίκε, η ζωή μου γκρεμίστηκε όλη τα όνειρά μου. Δύο χρόνια μετά αποφασίζω να πάω στο ψυχολόγο τελικά. Εκείνο τον ψυχολόγο στον οποίο τους παρέπεμψαν οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας και ο οποίος στεγαζόταν σε μια μητρόπολη. Ξαναλέω έψαξα και δεν υπάρχει πουθενά καταγεγραμμένος ως ψυχολόγος. Και δεν είναι στη Μητρόπολη αυτή τώρα. Και εκεί αρχίζει ένα μεγάλο κεφάλαιο. Ήταν κάτι σαν υποστήριξη νομίζω λέει η κοπέλα Δεν ήταν κλινικός ψυχολόγος Από μικρή ήμουν ένα κορίτσι χωρίς αυτοπεποίθηση Γεματούλα πάντα είχα κόμπλεξ Τη ρώτησα και μου είπε ότι έγραφε στην κάρτα του εκπαιδευτικό ψυχολόγο. Αλλά σα λέω ότι έψαξα και δεν βρήκα πουθενά κάποιο επίσημο αρχείο ότι ο άνθρωπο αυτό δηλώνει επισήμω ψυχολόγο. Από μικρή μου ένα κορίτσι χωρίς αυτοπεποίθηση, γεματούλα, πάντα είχα αισθήματα μειονεξία. Θυμάμαι δεν πήγαινε εκδρομή με το σχολείο γιατί φορούσαμε παντελόνι και θα φαινόταν η σιλουέτα μου. Οι γάμπε μου. Με τη φούστα του σχολείου ένιωθα πιο καλά, πιο ασφαλή. Κι όμω ξεσπούσα στο φαγητό από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Ο πατέρα μου έλεγε ότι οι άντρε δεν θέλουν τι χονδρέ, ότι έχει παχύνει ο κόλο. Εγώ είχα μόνο 5 με 7 κιλά παραπάνω. Ε, είμαι έξαλλη με αυτό τον πατέρα. Έξαλλη. Και με αυτόν τον εντό εισαγωγικών ψυχολόγο είμαι έξαλλη. Όσο φτύνει του άνδρες, τόσο κολλάνε, μου έλεγε ο πατέρα μου, ω πατρική συμβουλή. Εγώ είμαι μια κοπέλα ρομαντική, έξυπνη, ευαίσθηση, με πολλή κλίση στα καλλιτεχνικά. Λοιπόν, πηγαίναμε στον ψυχολόγο. Δηλαδή τα πρώτα δύο χρόνια η κοπέλα δεν πήγαινε, μετά άρχισε να πηγαίνει που να μην πατούσε ποτέ σε τέτοιον εντό αγωγικό ψυχολόγο. Όλη η οικογένειά μου απέχτησε μια σχέση φιλική συγγενική μαζί του. Απαγορεύεται ο ψυχολόγο να αποκτά φιλική παύλα συγγενική σχέση με την οικογένεια που βλέπει. Αλλά σα λέω, δεν τον έχω δει πουθενά καταχωρημένο ψυχολόγο. Μα κάλεσε σπίτι του, παντρεμένο με μικρό παιδί τότε. Εγώ ήμουν 22 και αυτό 29. Ο καιρό περνούσε. Συνδυόμουν πολύ μαζί του. Σαν τον μεγάλο μαδερφό τον είχα, τον θαύμαζα. Απαγορεύεται οι ψυχολόγοι να κάνουν προσωπικέ, φιλικέ, οικογενειακέ σχέσει με του θεραπευόμενου του. Απαγορεύεται. Γι' αυτό τον λόγο. Έλεγα, θυμάμαι συγκεκριμένα ότι αυτό είναι ο μόνο σωστό άνδρα. Τα έχει όλα. Όσπου αντιλήφθηκα πω ήμουν ερωτευμένη μαζί του. Προσπαθούσα να το καταπιώ, να μην το νιώθω. Κάθε φορά όμω γινόταν πιο δυνατό. Έλεγα σιγά γυρίσει αυτό να με δει εμένα. Ήταν ό,τι πιο άπιαστο για μένα. Ήξερε τα πάντα για μένα, τα πάντα. γι' αυτό το λόγο ακριβώ ο ψυχολόγο δεν πρέπει να φτιάχνει προσωπικέ σχέσει, ερωτικέ σχέσει με θεραπευόμενους του. Με θεραπευόμενε του, επειδή ακριβώ ξέρει τα πάντα για αυτού. Και οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται σε θέση μειονεκτική. Απαγορεύεται αυστηρό. Αυστηρό. Η μαμά μου πήγαινε σε αυτόν. Τη ρωτούσε για μένα όταν έκανα καιρό να πάω. Είχα φτάσει 26 χρόνων. Στα γενέθλιά μου ανταλλάξαμε ευχέ και με φλέρταρε μέσω μηνυμάτων. Δεν το πίστευα, γλυκάνθηκα. Όσπου αποφάσισα να του πω την αλήθεια και πως δεν θα πάω ξανά σε ραντεβού. Το έκανα. Και εκεί είχα άλλη αντιμετώπιση. Μου είπε μη μου το κάνει αυτό. Εγώ ήμουν παρθένα στα 26, ούτε καν φίλοι δεν είχα δώσει σε, καθ... σε κανέναν. Δηλαδή η κοπέλα του είπε: Ξέρει, εγώ νιώθω ερωτευμένη μαζί σου, άρα δεν θα ξανάρθω. Και αυτό τη είπε: Μη μου το κάνει αυτό. Όταν πάει μία θεραπευόμενη σε ένα ψυχολόγο, ένα θεραπευόμενο σε ένα ψυχολόγο, σε μία ψυχολόγο και πει ότι νιώθει ερωτευμένο, ερωτευμένη, τότε ο ψυχολόγο οφείλει να του πει ότι επειδή νιώθει αυτά τα συναισθήματα, δεν είναι σωστό να συνεχίσουμε να έχουμε θεραπευτική σχέση και να τον παραπέμψει να πάει σε άλλο ψυχολόγο. Απαγορεύεται ρητά, απαγορεύεται αυστηρό από την ηθική διοντολογία του λειτουργήματο του ψυχολόγου να δημιουργήσει ερωτική σχέση ο ψυχολόγο ή ψυχολόγο με τον τι Απαγορεύεται. Απαγορεύεται, απαγορεύεται, απαγορεύεται. Και κορίτσι που το ήξερε από τόσο μικρό και που ήξερε τι είδου κακοποίηση είχε βιώσει την οικογένεια, Είμαι έξαλλη. Και πολύ απογοητευμένη μου εξέφραζε τα συναισθήματα του για μένα. Δεν πίστευα στα αυτιά μου. Το άπιαστο έχει συναισθήματα για μένα. Ναι, βεβαίω σου φαινόταν άπιαστο γιατί ήταν μεγαλύτερο και είχε ένα τίτλο. Παρουσιαζόταν ω ψυχολόγο. Σαν ψυχολόγο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι, νομίζω δεν είναι. Άρχισαν τα μηνύματα, τα φλερτ. Βρεθήκαμε στο γραφείο του γιατί ήθελε να μου πει κάτι. Ήθελε να μου πει να κάνουμε σχέση, δηλαδή να είμαι εγώ η εξωσυζυγική του σχέση. Δεν ήταν του στυλ μου και είπα όχι. Η μάνα μου πήγαινε ραντεβού σε αυτόν. Μίλησα στη μάνα μου για το τι νιώθω για αυτόν. Σιγά σιγά μίλησε και αυτό στη μάνα μου γιατί του νιώθει για μένα. Είχα κατάθλιψη εννοείται και μάλιστα έκανα και μία απόπειρα. Είπε στη μάνα σου τι ένιωθε για σένα και η μάνα σου δεν σηκώθηκε να φύγει και να τον καταγγείλει και να φύγει και αυτή και να φύγει τα παιδιά τη από αυτόν τον απαράδεκτο. Δεν ζούσα, απλώ υπήρχα. Ο λόγο τη απόπειρα ήταν όλα μαζί. Γιατί το διάστημα εκείνο οι γονεί μου αποφάσισαν να προσπαθήσουν ξανά. Α, έλεος! Αποφάσισαν να προσπαθήσουν ξανά μετά από όλα αυτά. Εγώ δεν το ήθελα. Αιδίασα με το δίκιο σου. Λέω στη μαμά μου, σεβάσου τα τόσα δάκρυα που έχει σαν ολόκληρο καλοκαίρι, τα όνειρα μου που δεν τα πραγματοποίησα. Τίποτε. Η μάνα μου για κάποιο χρονικό διάστημα ήταν μαζί του. Το τέρα νίκιαζε διαμέρισμα. Και τάχα, αρχίσαμε τι μετανοημένε οικογενειακέ συναντήσει. Το διαμέρισμα το βρήκε η μάνα μου να είναι κοντά στο σπίτι μα. Ήμουν θυμωμένη με όλο αυτό. Ε, τότε έπρεπε να πα, νο κόντακτ, αλλά δεν μπορούσε γιατί δεν ήσουν ακόμη έτοιμη. Η μάνα μου άρχισε να με νευριάζει από τότε. Μετά χώρισαν πάλι και μέχρι τώρα δεν μιλάνε. Όλα αυτά με οδήγησαν στην απόπειρα. Άχρηστη γονεί. Και οι δυο γονεί σου, άχρηστη. Δεν έκαναν για γονεί. Για τέσσερα χρόνια δεν πήγα σε ψυχίατρο. Είχα κατάθλιψη στο φουλ. Εκεί που έβρισκαν, τον εαυτ... Εκεί που έβρισκαν οι άλλοι τον εαυτό του, έπεσα εγώ. Έπιασα πάτο. Σε κάποια φάση βρίσκω δουλειά. Το μαθαίνει αυτό ο ψυχολόγο. Ο ψυχολόγο. Από τη μαμά μου. Η απαράδεκτη μάνα σου. Που μαθαίνει ότι σε θέλει ο ψυχολόγο, ο παντρεμένο. Το παντρεμένο δεν έχει σημασία. Σε θέλει ο ψυχολόγο και το θέλει και εσύ και εξακολουθεί να πηγαίνει κοντά του και του λέει και τα νέα σου η μάνα σου. Και μου στέλνει ένα μπουκάλι κρασί με τη μαμά μου ω δώρο για τη νέα δουλειά. Αχ, η μάνα σου, η προαγωγός! Η καρδιά μου σκύρτησε πάλι, μωρό ήσουνα γι' αυτό. Άρχισαν τα μηνύματα το φλερτ. Μετά από λίγο καιρό βρεθήκαμε στο γραφείο του. Μιλήσαμε, με φίλησε. Είχα το πρώτο μου φιλί. Ξεκίνησε η σχέση μεταξύ μας. Μετά από μια εβδομάδα κάναμε σεξ. Ήταν ο πρώτος μου. Είχα χάσει τα κιλά μου, είχα δυνατήσει Και ήταν ο πρώτος με τον οποίο είχα σεξουαλική σχέση Ήταν μια κατάσταση που δεν μου ήταν ευχάριστη να είμαι η δεύτερη Και να μην τον έχω όπως και όπου θέλω Μια σχέση κρυφή Πιεζόμουν Μιλούσαμε τα πρωινά μέχρι τις τρεις γιατί σχολναγε Δούλευε και κάπου αλλού αυτός μετά Μετά άρχιζε να κάνει ραντεβού και μετά ήταν στην οικογένεια του Τώρα είχε και άλλα παιδιά το καλοκαίρι είχε διακοπέ. Ένα μήνα που είχε διακοπέ δεν μου έστειλε ούτε ένα μήνυμα. Θύμωσα με μένα και το τελείωσα. Πήγα σε ψυχίατρο. Καλά έκανε. Ξεκίνησα φαρμακευτική αγωγή. Έβαλα κιλά λόγω το χαπιό μου έδωσε. Απέφευγα δρόμου που μου τον θύμιζαν αυτόν τον εντό αγών ψυχολόγο, δρόμου που μπορούσα να το δω τυχαία. Απέφευγα να πηγαίνω οπουδήποτε θα μπορούσα να το δω. Γενικά αυτό μπαινόβγαινε στη ζωή μου και πάντα αυτό έκανε το πρώτο βήμα. Δούλευα και φοβόμουν μήπω το δω. Στα 29 μου κάνω την πρώτη μου σχέση με άνδρα, κανονική σχέση εννοεί, δύο χρόνια μικρότερο μου. Στην αρχή όλα καλά τον πρώτο μήνα. Από τα μισά του δεύτερου μήνα με έκρινε αυτό ο άνδρα γιατί δεν την νόμουν πρόστιχα, με κοντέ φούστε κλπ. Γιατί φοράω μαύρα. Γνώρισα άλλον άνθρωπο μετά. Δηλαδή, μετά που τα φτιάξατε, άρχισε να είναι διαφορετικό από όταν πριν. Τον έστειλα στη μάνα του. Δηλαδή σε ήθελε να ντύνεσαι σεξουαλικά. Αν θέλει δηλαδή δίπλα του μια γυναίκα διαφορετική από μένα να, ψ, να ψάξει αλλού να βρει. Το μετάνιο σε αυτός και ήθελα να τα βρούμε. Δεν δέχτηκα. Του τα είπα ένα χεράκι. Αυτό σίγουρα ήταν αρκισός. Μετά είχα κάποιες γνωριμίες, αλλά από τις πρώτες εβδομάδες αν έβλεπα κάτι που δεν μου άρεσε το τελείωνα. Μπράβο αγαπη. Σημαίνει ότι ξύπνησε από ένα σημείο και μετά. Και μάλιστα περίοδοι που ότι τα έκανες αυτά, βλέπεις και τα βίντεο. Τώρα βρίσκομαι σε σχέση δύο χρόνια. Έχουμε ένα χρόνο διαφορά ηλικιακά. Είναι καλό παιδί, ταιριάζουμε σε πολλά. Χαίρομαι για σένα. Από του έξι μήνε τη σχέση μένουμε μαζί. Είναι ο καλύτερο από όλου. Με αγαπά όπω είμαι, δεν με υποτίμησε ποτέ. Από την αρχή ήταν ξεκάθαρο ότι δεν πιστεύει στο Θεό, Εκκλησίε κλπ. Και, λοιπά, και δεν είναι του γάμου. Τα δέχτηκα γιατί και εγώ δεν είμαι του γάμου, ούτε μάνα θέλω να γίνω. Εμεί όλα αυτά που έζησε, που μάνα, τον γονιό σου και τον αδερφιών σου, πώ να θέλει να γίνει μάνα τώρα. Φυσιολογικό. Με όλα αυτά που πέρασα, δεν έχω ψυχικά αποθέματα και, φυσιο... και ψυχολογική δύναμη για τέτοιε ευθύνε να γίνω μάνα. Είναι κρίμα να φέρω στον κόσμο μια ψυχούλα για οποιοδήποτε άλλο λόγο που μου λένε. Σε αυτό είναι σύμφωνο και ο σύντροφό μου. Συνεχίζω κανονικά με το ψυχιατρό μου. Μπράβο, αγάπη μου, αν και άλλαξα δύο-τρει για να καταλήξω εδώ σε αυτόν που είμαι σήμερα. Συνεχίζω και με την ψυχολόγο μου. Εδώ και αρκετά χρόνια με στηρίζει. Μπράβο, αγαπημένο μου. Μπράβο. Κανονική ψυχολόγο, όχι. Έχει φορέ που πέφτω ψυχολογικά. Το ψυχολογικό έχει αντίκτυπο στη σωματική μου υγεία. Παθαίνω τρομερού πονοκεφάλου που δεν περνάνε με τίποτα. Παίρνω παυσίπονα, δεν φεύγουν. Ζαλάδε και δυσκολεύομαι πολύ στο θέμα δουλειά. Φεύγω εύκολα από δουλειέ. Έχω χάσει τη δημιουργικότητά μου. Δεν έχω όρεξη να κάνω τι δουλειέ του σπιτιού και διαρκεί αρκετέ μέρε αυτό. Η σχέση μου με τη μάνα μου δεν είναι καθόλου καλή. Με κρίνει για το οτιδήποτε. Πώ και διάλεξα έναν άντρα άθεο, γιατί δεν μαντρευόμαστε. Ενώ αυτή που διάλεξε άντρα που δεν ήταν άθεο, είδαμε τα χαίρια τη. Η μάνα μου επεμβαίνει στα θέματα τη σχέση μου χωρί να τη το ζητούμε. Και ό,τι τη λέμε δεν το δέχεται. Το παίρνει όπω θέλει και κάνει καυγάδε. Θέλει να γίνονται όλα με το δικό τη τρόπο. Θέλει εγώ να κάνω τι δουλειέ του δικού μου σπιτιού με το δικό μου τρόπο. Θέλει να ακούει ο σύντροφό μου να μου λέει τα λόγια που θα ήθελε εκείνη να ακούσει. Ακαλά η μάνα σου, ακαλά η μάνα σου. Συνεχώ ρίχνει μπιχτέ εναντίον του συντρόφου Ήμουν δεμένη με τη μάνα μου, αλλά πλέον έχω έχω ψυχρανθεί μέσα μου. Θέλω να φύγω μακριά. Πάντα είχα τάσει φύγει από μωρό. Να φύγει, να φύγει όσο πιο μακριά γίνεται και από τη μάνα σου. Έχασα τον πατέρα μου. Πρέπει να μάθω να ζω και χωρίς τη μάνα μου την τοξικότατη. Αν μου έλεγε κάποιος ότι θα ένιωθε έτσι για τη μάνα μου, δεν θα τον πίστευα. Η μάνα μου δεν είναι αυτή που ήξερε. Η μάνα σου δεν είναι αυτή που νόμιζε ότι ήξερε. Πιάνω τον εαυτό μου να μην θέλω να την επισκεφτώ. Να μην θέλω να τη δω. Τη είπα: με χρειαστεί κάτι να μου τηλεφωνήσει, ξέρω ότι θα πούνε ότι δεν είμαι καλή κόρη, αλλά στη σκέψη να πάω να δω τη μάνα μου, με πονάει το στομάχι μου. Δεν περνά μέρα που να μην κάνω εμετό. Είμαι 35 και νιώθω πολύ μεγαλύτερη. Θέλω ησυχία, ηρεμία, δεν μπορώ πολλά πολλά με επισκέψει, συζητήσει κτλ. Θέλω απλά ήρεμα πράγματα. Ούτε στα τηλέφωνα μπορώ να μιλώ με τη μάνα μου, με κουράζει. Ούτε και με οποιονδήποτε άλλο. Να πάρω, να να πάρω τηλέφωνα να δω τι κάνει κάποιο. Σκέφτομαι να είναι καλά, αλλά δεν έχω δύναμη να μιλώ. Και αυτό με κάνει να φαίνομαι απόμακρη. Η μαμά μου μου λέει. Όπω σε αγαπάω εγώ, δεν θα σε αγαπήσει κανεί. Ευτυχώ να μην σε αγαπήσει κανεί έτσι τοξικά όπω σε αγαπάει αυτή. Εγώ σε γέννησα και σε ξέρω καλύτερα από τον καθένα. Δεν σε ξέρει καθόλου. Το να μα γεννήσει ένα άνθρωπο δεν σημαίνει πω μα ξέρει. Σε γέννησε πριν 35 χρόνια. Σε ήξερε τότε πριν 35 χρόνια καλύτερα από τον καθένα. Τώρα δεν σε ξέρει καθόλου. Θέλει να τη λέω για τι σκέψει μου, για τη σχέση μου, αλλά όταν το έκανα, όχι απλώ δεν με βοηθούσε να νιώσω καλύτερα, αλλά στο τέλο τσακωνόμασταν πάντα δεν ξέρει να χρησιμοποιεί τις λέξεις. Μπορώ να πω ότι αυτό με τον πατέρα μου μέσα μου τελείωσε, δεν δηλαδή, το έχει χωνέψει, έχει ξεπεράσει το τραύμα. Τώρα έχω τη νέα μάνα που έμαθα. Να είναι καλά, δεν θέλω το κακό της, αλλά δεν θέλω να τη βλέπω. Και ταυτόχρονα μόλις το πω αυτό νιώθω ότι ύψης είσαι ακριβώς συνεξαρτώμενη. Και αυτά συζητούσαμε στο ψυχολογικό εργαστήρι που κάναμε στην Αθήνα πρόσφατα για το ότι η συνεξάρτηση έχει μέσα έντονη ενοχικότητα. Και ότι οι συνεξαρτώμενοι άνθρωποι ξεκινούν συνήθω ω γονοϊοποιημένα παιδιά. Η υγεία μου πιστεύω είναι καθαρά θέμα ψυχολογικό, σε σημείο που καταλήγω να κάνω αποσίε στη δουλειά και στο τέλο να χάνω τη δουλειά μου και να ψάχνω για άλλη. Μικρή είχα ημερολόγια, όταν ήμουν πολύ μικρή, θυμάμαι τη μαμάνα μου να μου υπαγορεύει τι να γράψω σε αυτό, συγκεκριμένα. Να γράψω στο ημερολόγιο μου, ο μπαμπά μου φωνάζει στη μαμά μου, τη χτυπάει, παρακολουθεί το τηλέφωνο για να ακούει τι λέει η μαμά επειδή έκανε σενάρια σεξουαλικά το τέρα στο νου του. Όντω, παρακολουθούσε το τηλέφωνο και τη έλεγε να μιλά στο τηλέφωνο με τον οικογενειακό μα φίλο τότε και να αυτοικανοποιείται. Του άρεσε να είναι κερατάς με λίγα λόγια. Και όλα αυτά που σου είπα είναι τα βασικά σημεία, χωρί λεπτομέρειε για να μην σε κουράσω. Και για τέλο, ο πατέρα μου πριν δύο χρόνια μου είπε πω η μάνα μου του έλεγε, πως μου του έλεγε γιατρίο και πω το ήθελε. Τόσα χρόνια ζούσα με την ιδέα πω το έκανε με την απειλή όπλου, το οποίο ήταν πάντα κάτω από το κρεβάτι του. Μετά που είδα μια άλλη μαμά, μα, μα, δεν το απέκλεισα. Ο μόνο που ήξερε την αλήθεια ήταν ο ψυχολόγο. Ακούστε τώρα. Ακούστε. Τον πήρα τηλέφωνο και πήγα. Ζήτησε απαντήσει. Τι απάντησε τώρα ο εντό εισαγωγικών ψυχολόγο. Η απάντηση του ήταν ότι από ό,τι θυμάται, άρεσε στη μαμά μου το να κάνει τρίο με τον πατέρα μου. Και πω τότε που χώρισε εκεί μου 19 χρονών, μου, μου τα είπε όπω ήθελε, μου τα είπε όπω ήθελε τα πράγματα, γιατί ήμουν η μόνη συμμαχό τη. Δεν ξέρουμε αν ισχύει αυτό, γιατί αυτό δεν είναι ψυχολόγο, αυτό είναι ψυχοκόλλο. Τέλο πάντων. Έφαγα μεγάλο φοντίλι, το κράτησα για μένα, δεν τη είπα τίποτα. Τα αδέρφια μου δεν έχουν ιδέα για όλα αυτά. Κανένα γονιό δεν του τα είπε και μάλιστα θυμάμαι να μου λένε να μην μάθουν τίποτα τα αδέρφια σου. Αυτό ο ψυχολόγο, εκείνη τη μέρα που πήγα, μου είπε να έχουμε σχέση ξανά. Είπα όχι και πω έχω μια υπέροχη σχέση και δεν πρόκειται να τη διαλύσω. Μετά από ένα χρόνο, άρχισα να μιλώ μαζί του. Η σεξουαλική ζωή μα με τον σύντροφο μου δεν υπήρχε για μήνε. Κάποια οικογενειακά θέματα του συντρόφου μου τον έκανα να μην έχει όρεξη. Εγώ ήθελα. Άρχισαν οι αναμνήσεις με τον εντός ακόμη ψυχολόγο. Ως που δυστυχώ έστειλα μήνυμα εγώ. Όχι για να κάνω σχέση μαζί του, αλλά για να με Αν Ανέκαθεν ήθελα να με θέλει αυτό ο άνθρωπο. Μιλούσαμε γενικά κάθε μέρα, αλλά και σεξουαλικά. Μου ζήτησε να πάμε σε ξενοδοχείο και αρνήθηκα. Διότι δηλαδή, την είχε ξαναδεχθεί ω θεραπευόμενη, η πελάτη σαν τέλο πάντων, και τη <laughs> πήραμε. Ως που μου είπε, ακούστε, πω έχει πέντε χρόνια που φαντάζεται και θέλει να κάνει τρίο, αυτό η γυναίκα του και εγώ. Μου είπε ξεκάθαρο ότι μπορεί να κάνει πλήση εγκεφάλου στη γυναίκα του για να το θέλει. Εγώ δεν ήθελα να κάνω αυτό το πράγμα. Του είπα καλά δεν θυμάσαι το ιστορικό με τους γονείς μου και πόσο με επηρέασε αυτό. Η απάντηση του ήταν άλλο εκείνο. Ό,τι έκανε με τη γυναίκα του μου το έστελνε σε μήνυμα και πώς της το έφερε με τρόπο για μένα επειδή γνωριζόμαστε με τη γυναίκα του και την έπεισε. Αηδίασα. Έτσι, πράγμα δεν μου αρέσει να κάνω, ούτε με εξητάρει. Αντιθέτω, έκοψα την επικοινωνία μαζί του και απομυθοποιήθηκε εντελώ. Σε ευχαριστώ για την υπομονή σου, σε ευχαριστώ που με άκουσε. Ήθελα χρόνια να σου τα πω. Θα ήθελα να το κάνει vlog, σε παρακαλώ. Ιστερόγραφο, ήθελε να γίνω φίλε με τη γυναίκα του. Έφτιαξε και το σενάριο για το πώ θα βρεθούμε κάπου τυχαία και να πάμε για καφέ και από εκεί να βγούμε ξανά και ξανά και με αυτόν τον τρόπο να γίνουμε φίλε. Μου έλεγε: Θέλω να έρχεσαι σπίτι μου όποτε θέλει. Να μπαινοβγαίνει όποτε θέλει. Να σα πάω ταξίδι μαζί. Να πάμε ταξίδι και τρει. Να σα πάω να αγοράζετε ό,τι θέλετε. Ανώμαλο, άρρωστο, προβληματικό. Και τη απαντάω εγώ. Έλεο, έλεο, έλεο. Ψυχολόγο είναι αυτό ο άθλιο. Και οι δυο γονεί σου να άρχισαν. Ο πιο κακοποιητικό από όλου είναι αυτό ο, ο εντό αγωγικών ψυχολόγο. Έπαθα σοκ. Μακριά και από αυτόν και από τη μάνα σου. Είσαι σίγουρη πω θέλει να το κάνω βίντεο. Ναι, θέκλα μου, χωρί το όνομα μα φυσικά. Θα το ήθελα. Και μετά μου έστειλε στοιχεία. Έψαξα. εγώ τι έγραψα. Τι μαλάκα, θυμόσα πολύ, πάρα πολύ από την ώρα που μου τα διάβασα. Σε κακοποίησε αγρίω. Και μου λέει τώρα το βλέπω θεκλά μου. Ήμουν τη φλήση. αυτόν βρήκα τον πατέρα που δεν είχα. Τη λέω, μα εκμεταλλεύτηκε τη θέση ισχύω. Τη λέω. Και είναι κακοποίηση αυτό το πράγμα. Κακοποίηση. Τη ρώτησα αν η ψυχολόγος της δεν της είπε να κάνουν καταγγελία. Μου λέει ε, η ψυχολόγος μου στις αρχές μου είπε φυσικά για να κάνω καταγγελία. Εγώ φουλ κολλημένη μαζί του στον κόσμο μου δεν ήθελα έπρεπε όμως. Και εγώ της έγραψα και τώρα γίνεται αλλά η έγνοια μου είναι να μην σε χαλάσει εσένα παραπάνω όλο αυτό. Να μην επαναθυματοποιηθείς και να απορριθμιστείς. Να το συζητήσεις με την ψυχολόγο σου και με την ψυχιατρό σου και ίσω, άμα σταθεροποιηθεί ψυχολογικά, να το δει σοβαρά για να το κάνει. Μου λέει αυτό ακριβώ. τέτοια δύναμη δεν έχω. Διερωτώ, διερωτούμε. Θα σταθεροποιηθώ κάποτε ψυχολογικά. <S pronounce his name> <S throat> τη είπα ότι με προσπάθεια και με πλήρη απομάκρυνση από τη μάνα τη και με πλήρη απομάκρυνση από εκείνον τον άνθλιο παλιάνθρωπο, τον και καλά ψυχολόγο και με πλήρη απομάκρυνση από τον πατέρα τη και βλέποντα καθημερινά τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, να βλέπει και τα παλιά να μπουστάρεται, να κάνει θετική πλήση του εαυτού, στον εαυτό τη. Μου λέει: πήρα και, πήρα, και, πήρα και, αγόρασα τετράδιο για να γράφω τι μαθαίνω. Τη λέω: Όταν επιστρέψω από την Αθήνα, θα κάνω το βίντεο και τη μάνα σου βγάλε την από τη ζωή σου. Είναι καρατοξική η μάνα σου, είναι ενάρκησο. Τη έστειλε το βίντεο δύο ενάρκησοι μαζί. Κάναμε εδώ κάποιες συζητήσεις για το πώς να φύγει όσο πιο μακριά γίνεται και μετά μου είπε κιόλας ότι έγιναν και αδικίες με τα κληρονομικά. Α... Εντάξει, αυτή και των ερφιών τη και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό πράγμα είναι οι γονείς να σέβονται και να εκτιμούν τα παιδιά τους και οι γονείς να είναι γονεϊκοί. Πόσο επικίνδυνο πράγμα είναι άκου. Οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας την έστειλαν σε ένα ψυχολόγο που έδρευε σε μια Μητρόπολη. Τώρα δεν είναι στη Μητρόπολη αυτός. Έγινε πριν χρόνια αυτό το πράγμα. Πριν πολλά χρόνια έγινε αυτό το πράγμα. Μπορεί και 20 χρόνια να γίνει αυτή η κουβέντα. Δεν είναι καινούρια κουβέντα. Προσοχή. Προσοχή να προσέχουμε τους εαυτούς μας, να προσέχουμε τα παιδιά μας. Για την κοπέλα αυτή στέλνω όλη μου την αγάπη. Όλη μου την αγάπη. Με συγκλώνησε η ιστορία σου. Με συγκλώνησε. Είμαι σίγουρη ότι εδώ στα σχόλια θα διαβάσεις πολλά ενθαρρυντικά σχόλια από τους ανθρώπους στην κοινότητα που θα σε βοηθήσουν να πάρεις την απόφαση να κόψει εντελώ και από τη μάνα σου και από οποιονδήποτε άλλο κακοποιητικό. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει το πρόβλημα τη κατάθλιψη τη διαταραχή μετατραυματικού στρε που σίγουρα έχει μετά από όλα αυτά και ίσω τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε. Και καταλαβαίνω πω αυτό σε συντονίζει και σου προκαλεί και ψυχοσωματικά και σωματικά ίσω θέματα. Και όπω λες ότι πα σε μια δουλειά και μετά αρρωστά και χάνεις τη δουλειά σου. Η λύση θα έρθει και η θεραπεία θα έρθει όταν κόψει εντελώ, 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 εντελώ σχέσει με όλου αυτού του άχρηστου από το παρελθόν σου. Πατέρα, μητέρα και εντό αγωγικών ψυχολόγων. Θε πάρε αυτό το βίντεο να το δει και η ψυχολόγο σου αθέ. Εννοείται ότι δεν παρεμβαίνω με τίποτα στη δουλειά τη. Ε, ε, μου εξήγησε ότι λόγω οικονομικών θεμάτων είναι δύσκολο να διαμένεις μακριά από τη μάνα σου. Δείτε αν υπάρχει κάποιο τρόπο, ίσως να ζητήσει κάποιο. Δεν ξέρω. Συζήτησε το με τον ψυχολόγο σου, συζήτησε το με τον ψυχίατρο σου. Αν μπορεί για ένα χρονικό διάστημα να πάρει κάποιο επίδομα Αναπηρία, το οποίο έχει σχέση με τα θέματα που αντιμετωπίζει, ούτω ώστε να μπορέσει να νοικιάσει και να φύγει μακριά από τη μάνα σου. Και όταν φύγει μακριά και κόψει σχέσει και συνεχίσει τη ψυχοθεραπεία σου και συνεχίσει και τη φαρμακευτική σου αγωγή και κόψει οπωσδήποτε σχέσει με όλου αυτού του άθλιου. Και θα ήταν καλό και με τον σύντροφο σου να κάνετε και θεραπεία ζευγαριού, εφόσον λε ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί, αλλά είχε ζητήματα, ε, ίσω και αυτό κατάθλιψη. Δεν ξέρω λε με την οικογένεια του είχε κάποια θέματα και υπήρχε κάποιο ζήτημα με τη σεξουαλική σα σχέση. Αν φύγετε μακριά, μακριά, να αρχίσετε μια καινούρια ζωή, μακριά, 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 χωρί καμία σχέση με όλου αυτού. Να πεθάνουν, πεθάνετε του, πέθανε του, σκότωσέ του μέσα σου. Δεν έχει μάνα, δεν έχει πατέρα, δεν ήταν ψυχολόγο αυτό. Ήταν ένα κρετίνο. Και συζήτησε το με την ψυχέτρο σου, συζήτησε το με την ψυχολόγο σου, όταν θα είσαι έτοιμη ψυχικά να μπορέσει να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει τα νομικά για αυτό το ζήτημα. Και θυμώνω πάρα πολύ όταν λένε τι θυμήθηκαν τόσα χρόνια μετά να πούνε ότι σα κακοποίησαν. Τι θυμήθηκαν. Διαλύεται ένα άνθρωπο ψυχικά και συναισθηματικά από τέτοιε καταστάσει. Λοιπόν, χαίρομαι που κάνεις ψυχοθεραπεία, χαίρομαι που πας στη του χαίρομαι που βρήκες τη του που ταιριάζεται, χαίρομαι που η απόπειρα είναι παρελθόν. Σε παρακαλώ παρακολούθα τα βίντεο καθημερινά. Γράφει μου τα νέα σου. Σου στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά. Και λυπάμαι, λυπάμαι, λυπάμαι που σε απογοητεύσαμε ως άνθρωποι, που σε απογοητεύσαμε ως κοινωνία, που σε απογοητεύσαμε ως σύστημα, ως εκκλησία, που σε απογοητεύσε αυτός ο οποίος έφερε τον τίτλο του ψυχολόγου. Λυπάμαι, συγγνώμη.